Αμέσως στην Ιερουσαλήμ, στον Γαβρίλη Χαρίτο, ερευνητή και συνεργάτη του σταθμού μας. Μαζί μας και σήμερα ο πτέραρχος εν αποστρατεία, αμυντικός αναλυτής Κωνσταντίνος Ιατρίδης, για να αναλύσουμε όλες τις εξελίξεις. Καλημέρα και στους δύο. Καλή σας ημέρα. Χαίρετε και καλή σας ημέρα από την Ιερουσαλήμ. Ελάτε κύριε Χαρίτο, δώστε μας τελευταίες εξελίξεις. Λοιπόν, έφτασε το πρωί στο Ισραήλ ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, ο κύριος Σούνακ. Αυτή τη στιγμή είναι σε κατηδίαν συναντήσεις και με τον πρωθυπουργό τον Νετανιάου και με τον υπουργό Άμυνας τον Γιώαβ Γκάλαντ και τον Μπένι Γκάντς, η τριανδρία του μικρού Κισέα. Στη συνέχεια θα συναντηθεί και με άλλους αξιωματούχους του στρατού και όπως συνέβη χθες και με τον πρόεδρο Μπάιντερ, ο Σούνακ θα συναντηθεί και με οικογένειες εχμαλώτων και αγνοωμένων. Θα σημειώσω ότι πριν από λίγο είχαμε μια ενημέρωση από τον στρατό που ανεβάζει το νούμερο των εχμαλώτων από 199 σε 203 έχουν επιβεβαιωθεί και αναμένεται συνέχεια, όπως λένε εδώ. Κύριε Χαρίτο, διακόπτω μια παρένθεση για τους Όμηρους. Έχουμε κάποια δείγματα για την κατάσταση και την ασφάλειά τους? Εκτός από το βίντεο που είδαμε από μία Όμηρο πριν από δύο μέρες, έχουμε άλλη ενημέρωση από πλευράς της Χαμάς? Λοιπόν, να σας πω, άλλο βίντεο από την Χαμάς δεν υπάρχει. Όμως πριν από τρεις ημέρες είχε ανακοινωθεί από τον ΟΗΕ ότι ο Ερυθρός Σταυρός είναι σε επικοινωνία και με την Χαμάς και με το Ισραήλ και ανεπισήμως θεωρώ, εκτιμώ ότι υπάρχει ένα κανάλι επικοινωνίας για την τύχη τους. Όπως ανακοινώθηκε πριν από ένα τριήμερο, ο Ερυθρός Σταυρός υπενθύμησε στην Χαμάς ποιες είναι οι υποχρεώσεις της όσον αφορά τους εχμαλώτους. Αλλά έξω, εκτός και πέρα από αυτές τις πληροφορίες, δεν γνωρίζουμε κάτι άλλο. Το μόνο νεότερο είναι ότι από 199, που ήταν η επιβεβαιωμένη εχμάλωτη έως χθες, σήμερα έχει ανεβεί αυτό το νούμερο στους 203. Τώρα, να συνεχίσω τώρα με τις επαφές του Σούνακ εδώ στο Ισραήλ. Αφού θα βρεθεί με τις οικογένειες των εχμαλώτων, έχει ανακοινωθεί ότι θα μεταβεί στο Κάιρο και στο Αμάν, χωρίς να αποκλείεται όμως, και το σημειώνουν αυτό, χωρίς να αποκλείεται και η μετάβασή του και σε άλλες πρωτεύουσες της περιοχής. Για λόγους ασφαλείας δεν έχει ανακοινωθεί το πρόγραμμά του επακριβώς και κατά τη διάρκεια της ημέρας θα καταλάβουμε ποιες άλλες είναι οι επαφές που θα έχει ο Πρωθυπουργός της Βρετανίας. Εδώ να υπενθυμίσω ότι η Βρετανία έχει αποφασίσει ότι θα αποστείλει δύο πολεμικά πλοία ή που είναι ήδη εδώ. Αναφορικά τώρα με την αμερικανική παρουσία στην περιοχή, ανακοινώθηκε ότι σήμερα το πρωί έχει αναχωρήσει και δεύτερο αμερικανικό πολεμικό πλοίο, το Mount Whitney, που έχει εξοπλισμό συντονισμού επιχειρήσεων κομάντο και να υπενθυμίσω ότι αυτή τη στιγμή ήδη είναι στο αεροπλανοφόρο που έχει έρθει το Ford, το μεγάλο, 2.000 κομάντο Αμερικανοί εξειδικευμένοι για την απελευθέρωση ομήρων και εχμαλώτων. Τώρα, σε σχέση με τους βομβαρδισμούς που έγιναν σήμερα το βράδυ στη Γάζα, οι Ισραηλοί δεν έχουν δώσει πιο πολλά στοιχεία. Έχει σταματήσει η ενημέρωση αναφορικά με τις επιχειρήσεις που γίνονται το βράδυ στη Γάζα, στο βόρειο στο τμήμα. Ανακοίνωσε όμως η Χαμάς σήμερα το πρωί ότι σκοτώθηκε κατά τους βομβαρδισμούς του σημερινούς η Τζαμίλα Αρσάντι, που είναι η μοναδική γυναίκα μέλος στο πολιτικό γραφείο της Χαμάς. Και κάτι που το θεωρώ πολύ σημαντικό, ο Μπάιντεν όταν επέστρεψε στην Αμερική σε δημοσιογράφους, όταν είχε ρωτηθεί, δήλωσε ότι διαψεύδει την είδηση που είχε κυκλοφορήσει χθες από το CNN, ότι δηλαδή ο Αμερικανικός στρατός όταν αντιληφθεί ότι και η Χεζμπολάχ θα μπει στον πόλεμο, τότε θα προχωρήσει σε ενεργό παρουσία στο πολεμικό σκηνικό, στο πλευρό του Ισραηλινού στρατού. Για να υπενθυμίσω τι είχε υποθεί και τι έχει διαψευστεί.
σε συνέντευξη που είχε παραχωρήσει ο επικεφαλής της Επιτροπής των Διεθνών Υποθέσεων του Κογκρέσου στο CNN, είχε δηλώσει ότι θα προωθηθεί νομοθεσία που θα επιτρέψει την αμερικανική στρατιωτική δράση, ενεργό στρατιωτική δράση στο Ισραήλ, σε περίπτωση που θα υπάρξει η κατάσταση ενός πολέμου δι' αντιπροσώπων με ηθήνοντα νου το Ιράν. Δηλαδή, εμέσως πλήν σαφώς, είπε ο Αμερικανός αξιωματούχος ότι αν και Σβολά θα μπει στον πόλεμο, τότε και η Αμερική θα μπει στον πόλεμο. Μάλιστα. Ευχαριστώ, κύριε Χάριτ. Αυτό έχει διαψευστεί. Αυτές είναι οι τελευταίες ειδήσεις από τις 7 το πρωί που τα είπαμε ξανά από το σταθμό μας. Και θα χαρώ να συνεχίσουμε τη συζήτηση και να καλωσορίσω και τον καλεσμένο μας. Μάλιστα. Λοιπόν, μαζί μας είπαμε ο Κωνσταντίνος Ιατρίδης, πτεράρχος στην Αποστρατεία, αμυντικός αναλυτής. Ελάτε, κύριε Ιατρίδη, είμαστε στη 13η ημέρα πολέμου. Εν αναμονή, αγωνία για το πώς θα εξελιχθεί αυτή η σύραξη. Όλοι περιμένουν να δουν αν το Ισραήλ εν τέλει επιχειρήσει χερσαίως. Τι να αναμένουμε, διότι ήταν κομβικό, πέραν από φρικτό, αυτή η ρουκέτσα, ο πύραυλος που έπληξε το νοσοκομείο και το blame game που ακολούθησε. Κοιτάξτε, ο κύριος Μπάιντεν, σύμφωνα με αυτό που είπε ο κύριος Χαρίτου, είχε πει ότι εάν οποιοσδήποτε τρίτος επέμβει σε αυτή την κρίση, την πολεμική εναντίον του Ισραήλ, τότε ναι, θα βρει απέναντί του την Αμερική. Τώρα δεν ξέρω για ποιο λόγο διαψεύτηκε αυτό. Η ουσία είναι ότι τα πλοία που πήγανε εκεί, και το αεροπλανοφόρο και τα άλλα πλοία, αλλά και αυτό που είπε ο κύριος Χαρίτου, που φέρνει 2.000 στρατιώτες στο Μπατάν, που είναι σαν αεροπλανοφόρο, προκειμένου να πάρει, γιατί είναι οχηματογωγό επιβατικό, προκειμένου να πάρει αν χρειαστεί και αμάχους. Θεωρώ ότι πήγε εκεί για λόγους αποτροπής. Αυτό που φοβίζει και ανησυχεί, θα έλεγα, τον κύριο Νετανιάχου, είναι τα δύο μέτωπα. Ένα είναι στο νότο, εναντίον της Χαμάς, και το άλλο είναι εναντίον της Χιζμπολάχ, στο βόρειο μέρος. Καταλαβαίνετε ότι αυτό θα είναι δύσκολο, διότι το βόρειο μέρος έχει εδαφικές εξάρτησεις, είναι βουνά, εκεί διευκολύνει περισσότερο το αντάρτικο της Χεζμπολάχ. Η Χεζμπολάχ δεν είναι οργανωμένο στρατός, αλλά είναι όμως ένα σκληροτράχυλο κίνημα, θα λέγαμε, τρομοκρατική οργάνωση που είναι πλήρως και πολύ καλά εξοπλισμένη. Ήδη το Ιράν μετέφερε εκεί, πέραν από τα όπλα, μετέφερε και μη επανδρομένα καμικάζι drones, τα οποία τα είδαμε τι δουλειά κάνανε στην Ουκρανία, όταν τα αγόρασε η Ρωσία. Άρα λοιπόν αυτό είναι που φοβίζει. Και στο πλαίσιο αυτό μετέβει και ο κύριος Μπάιντεν, πέραν του ότι ματιώθηκε η τετραμερής, ήταν κάτι πολύ σημαντικό και αυτό θέλει απάντηση, ποιος είχε συμφέρον να ματιωθεί αυτή η τετραμερής ό,τι αφορά την επίθεση. Αλλά από την άλλη, θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένας σκεπτικισμός από πλευράς του Ισραήλ, διότι αυτό συζητήσανε και με τον Μπάιντεν, εάν θα προβεί σε μια επιχείρηση ευρείας κλίμακας, όπου εκεί τα πράγματα δυσκολεύουν και θα υπάρχουν εκατόμες νεκρών, ένθεν κακήθεν, διότι ο μισός σχεδόν πληθυσμός, θα το λέγαμε, δεν έχει φύγει από τη Γάζα, από τα σπίτια τους, και με παρότρεση της Χαμάς ή αν θέλετε εκβιασμούς, αλλά και του κύριο Χανιγιά, ο οποίος είναι ο ηγέτης και βρίσκεται στο Κατάρ. Και από την άλλη συζητήσανε να επιτρέψει το Ισραήλ αυτόν τον διάδρομο τον ανθρωπιστικό. Τα 20 φορτηγά που συμφώνησε ο Σίση δεν φτάνουν. Και πολύ καλά ελέγχθηκε στο ρεπορτάζ ότι για να είναι επαρκής η ανθρωπιστική βοήθεια θέλει 100 με 150 φορτηγά την ημέρα. Αλλά έστω αυτό είναι το θετικό στην όλη υπόθεση. Ναι. Θεωρώ ότι το Ισραήλ δεν θα κάνει τη μεγάλη επέμβαση. Και γιατί το λέω? Γιατί ψάχνει να βρει έναν τρόπο για να αποσυρθεί, θα λέγαμε. Και ποιος είναι αυτός ο τρόπος? Να απελευθερωθούν κάποιοι ή όλοι οι όμηροι. Και μην ξεχνάμε αυτό που είπε και ο κύριος Χαρίτου την άλλη φορά, και το θυμάμαι ακριβώς, ότι είχε πει μια ώρα, δύο ώρες πριν από την μεγάλη επίθεση που έγινε στο νοσοκομείο, είχε βγει η Χαμάς και είπε ότι συμφωνώ να απελευθερώσω τους ομήρους αρκεί να σταματήσουν τους βομβαρδισμούς
οι Ισραηλινοί. Άρα λοιπόν κάτι τέτοιο εκτιμώ θα γίνει, διότι ούτε ο Βάιντεν θέλει να εμπλακεί, παρόλο που το είπε, ούτε βέβαια το Ιράν από την άλλη περίπτωση, παρά μόνο έμεσα αν εμπλακεί με την Χιζμπολά. Τα πράγματα είναι κρίσιμα, αλλά αυτό το οποίο επετεύχθη, και αυτός ήταν ο στόχος, οι εμπνευστές της επίθεσης, είτε είναι η Χαμάς είτε είναι το Ισραήλ, δεν ξέρουμε, αλλά ακόμη και ο ΙΕ, μια ανεξάρτητη αρχή να διερευνήσει και να βγάλει ένα πόρισμα, δεν θα το δει κανείς. Αυτό είναι το σίγουρο και πολύ περισσότερο η Χαμάς. Από την άλλη, η εικόνα που πέρασε και αυτό επιδίωκε είναι να ξεσηκώσει αυτό το κύμα οργής των μουσουλμάνων και το οποίο είναι επικίνδυνο και είδαμε τι γίνεται στην Τουρκία, τι γίνεται στην Ορδανία, τι γίνεται στο Λίβανο αλλά και σε άλλες χώρες. Αυτό είναι το πιο επικίνδυνο και από την άλλη αυτό το οποίο βέβαια πέτυχε είναι να ματαιωθεί αυτή η τετραμερή σύνοδος που κατά την άποψή μου ήταν πάρα πολύ σημαντική γιατί εκεί οπωσδήποτε θα είχε συζητηθεί και ένας τρόπος επίλυσης ή αν θέλετε εκτόνωσης. Βεβαίως τώρα, στις συνιστώσεις που μας δώσατε κύριε Αντρίδη, συζητάμε για τη Χαμάς και το Ισραήλ, τον Ισραηλινό στρατό και πέρυσι και τη Χεζμπολάχ στα βόρεια. Απλά το θέμα τώρα είναι που προκύπτει και δεν ξέρω κύριε Χαρίτο αν έχουμε μια πιο ξεκάθαρο το τι συνέβη στο νοσοκομείο βομβαρδισμός για την Ισλαμική Τζιχάτ και πότε αυτή θα παρισφρεί ως εμπροκειμένο αποδιοπομπαίος στράγος ενδεχομένως δεν ξέρω ποιος μπορεί να την επικαλεστεί και πότε μπορεί να βάλει εναντίον και ποιου σε κάθε περίπτωση. Λοιπόν, να βοηθήσω λίγο την πρόεδρο της συζήτησης για να σας προσθέσω ένα θέμα, που, ένα στοιχείο που ίσως δεν είναι γνωστό ή δεν έγινε κατανοητό ίσως ή δεν τόνισα. Από την πρώτη στιγμή που έχει ανακοινωθεί ότι το Ισραήλ έχει κηρύξει τον πόλεμο σε όλους τους τόνους, από όλους τους αξιωματούχους, έχει υποθεί και συνεχίζει έως και σήμερα και ο στρατός πριν από ένα δεκάλεπτο είπε ότι η χερσαία επιχείρηση θα γίνει, ότι ο σκοπός του πολέμου είναι να εξαφανιστεί ως στρατιωτική και καθεστωτική οντότητα και η Χαμάς και η Ισλαμική Τζιχάντ. Χθες το βράδυ στο κεντρικό δελτίο ήταν χαρακτηριστικό ότι είχε απευθείας σύνδεση μιας συγκέντρωσης ψυχαγωγίας των στρατιωτών και το όλο κλίμα ήταν ότι είμαστε έτοιμοι να εισέλθουμε στη Γάζα. Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, τουλάχιστον όπως φαίνεται από όλες τις δηλώσεις όλων των αξιωματούχων, ότι η χερσαία επιχείρηση θα γίνει. Και όσον αφορά τον ελιγμό, τον ευφιέστατο ελιγμό χθες της Χαμάς, έχει εκτιμηθεί και συμφωνώ με την εκτίμηση αυτή ότι η Χαμάς επιθυμεί να εκτρέψει το ενδιαφέρον της διεθνούς κοινότητας σε ό,τι αφορά τους εχμαλώτους. Θεωρεί ότι αυτή η κατάσταση που έχει διαμορφωθεί θα αποτελέσει ακόμα μία επανάληψη των περασμένων κύκλων αναμέτρησης ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς. Οι Ισραηλινοί λένε όμως ότι ο σκοπός του πολέμου, και το τονίζουν, δεν είναι επιχείρηση, είναι πόλεμος με σκοπό την εξαφάνιση της Χαμάς και της Ισλαμικής Τζιχάντ από τη Λωρίδα της Γάζας, όλη τη Λωρίδα της Γάζας. Ευχαριστώ. Δηλαδή το κλίμα είναι αυτό εδώ. Ναι, το κλίμα όμως είναι τέτοιο που μετά από αυτό που συνέβη στο Ισραήλ και την κοινωνία πώς βράζει, αυτό είναι που μεταφέρουν. Κύριε Ιατρίδη, ναι, παρακαλώ σε εσάς τα ερχόμενα που γνωρίζετε πολύ καλά και για το ηθικό και του στρατού αλλά και του κόσμου εκεί στο Ισραήλ. Ποια είναι η πρόθεση να διατηρούν αυτό το αξιόμαχο, αν θέλετε, και ότι θα γίνει αυτή η χερσαία επιχείρηση. Το θέμα είναι να μπορούν και με ποιο τρόπο. Ξέρετε κάτι, εγώ θα πιαστώ από τα λόγια του κυρίου Μπάιντεν, γι' αυτό έχω κάποιες επιφυλάξεις. Τι είπε, μην κάνετε, λέει, το ίδιο λάθος που κάναμε εμείς στην 11η Σεπτεμβρίου και παρασυρθείτε από την οργή. Του είπε επίσης, ποιος είναι ο στόχος σου, έχει στόχο, γιατί και οι Αμερικανοί τότε, παρασυρώμενοι από την οργή, μετά την 11η Σεπτεμβρίου, δεν βάλανε στόχο. Πήγανε στο Αφγανιστάν, είδατε τι έγινε και μετά από 20 χρόνια επέστρεψε. Ποιος είναι ο στόχος, διότι αν θέλουμε να πούμε
στις αρχές του πολέμου είναι επιλογή του στόχου και αιμονή σε αυτόν. Ναι. Η στρατηγική αυτή είναι μια πολύ σημαντική αρχή. Από την άλλη όμως, η στρατηγική λέει όταν ο στόχος αυτός είναι ανέφικτος κατά τη διάρκεια της πορείας της εξέλιξης, τότε αυτός αναθεωρείται. Και αυτή τη στιγμή του είπε και ο Biden, δηλαδή θέλεις να ανακαταλάβεις τη Γάζα και να βάλεις δική σου κυβέρνηση ούτως ώστε να έχεις από κάτω τη Χαμάς, γιατί η Χαμάς δεν πρόκειται να εξοντωθεί. Όπως ναι. ακριβώς δρά. Αυτή ναι. είναι η δική και αν εξαντωθεί αυτή η οργάνωση θα προκύψει κάποια άλλη. Δεν είναι θέμα. Δεν θα την εξοντώσει, διότι αυτοί θα φύγουν σε περίπτωση που υπάρξει Σωστό. Μεγάλο πρόβλημα και διότι κινδυνεύει από τις υπόγειες του ΕΣ θα φύγουν είτε προς Αίγυπτο, είτε αν θέλετε προς το Λίβανο, ναι. είτε προς την Δυτική Όχθη. Επομένως αυτός είναι ο σκεπτικισμός και αυτά που είπε ο Biden, εγώ το λαμβάνω πολύ σοβαρά υπόψη, διότι με λίγα λόγια τι του είπε. Ότι κοίταξε να δεις, άφησε όπως είσαι το θέμα σου, δηλαδή είσαι αποκλεισμένος, έχεις ενεργοποιήσει τις δυνάμεις σου. Από εκεί και πέρα να δούμε τι θα γίνει με το θέμα των ομήρων, μιας και ο στόχος είναι αυτός, γιατί μην ξεχνάτε υπάρχουν και 17 Αμερικανοί μέσα στους ομήρους. Επομένως εκεί βρισκόμαστε, θα δούμε πώς θα εξελιχθεί και τι εξελίξεις θα έχουμε τις επόμενες ημέρες. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρίτο, κύριε Τρίδη και εσάς. Που είναι πολύ σημαντική ως διαρροή, έχει ανακοινωθεί από την κρατική την τηλεόραση χθες, ενώ ο Biden ήταν εδώ στη χώρα, ναι. ήταν ότι ο Biden είχε προτείνει ή τουλάχιστον είχε επισημάνει στους Ισραηλινούς να μην κάνουν το οτιδήποτε που θα μπορούσε να εμπλέξει την Χεσμπολάχ και τον Λίβανο στο όλο σκηνικό. Αυτή η διαρροή, ειδικά επειδή έχει ανακοινωθεί από την Ισραηλινή τη τηλεόραση, την κρατική, έχει ιδιαίτερη σημασία. Σε ό,τι το αφορά κρατάμε την και επόμενη αυτό. Μέρα, όντως οι Αμερικανοί έχουν εκφράσει αυτή την απορία για το ποιο θα είναι το θέμα. Αυτό συγκράτηση για τελικό στόχο. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Χαρίτο, κύριε Τρίτ. Για να μην το βόρειο μέτωπο. Αυτό ήταν το μήνυμα από τον Biden. Όπως έχει διαρρεύσει εδώ. Ωραία, ευχαριστώ. Σας χαιρετώ πολύ. Σας χαιρετώ. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε